Aziz Murat Feneri Lanilas. Σταματήσω από το δράμα! Προσπαθώ να καταλάβω τι λέει. Όπλα! Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω λέξη. Λοιπόν, άκου, αυτό το πράγμα που βλέπεις θα σου δώσει AIDS. Εντάξει, αυτό είναι το AIDS του ίντερνετ. Αν το βλέπεις, είσαι βλάκας. Σταμάτα. Σταμάτα να βλέπεις. Εύτησα. Σταμάτα να βλέπεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, σήμερα σας έχω κάτι λίγο διαφορετικό. Πάλι είναι σχετικό με πράγματα που θα δείξουμε και θα μάθουμε πάλι σήμερα. Απλά πήρα την ιδέα, έχω κάνει και παλιότερα παρόμοιο βίντεο, πήρα την ιδέα από τον 2J. Έκανε ο 2J ένα βίντεο, αυτό εδώ, που λέει κάντε με edit. Εντάξει, οκ, okay, είναι μια ιδέα του εξωτερικού που την πήρα απλά τον J και την έκανε και αυτό σε ένα βίντεο. Πάρα πολύ ωραία ιδέα του και εγώ έτσι πήρα το ερέθισμα από το βίντεο του 2J και θα σας δείξω το πώς μπορούμε να δουλέψουμε green screen. Έχω κάνει αυτό εδώ, υπάρχει εδώ πάνω, να πας να δεις αν δεν το έχεις δει. Έχουμε και λέμε τώρα. Θα πάρουμε το βίντεο λοιπόν του 2J. Θα το δούμε. Και στο τέλος του βίντεο έχει κάποια σημεία που έχει τραβήξει κάποια βίντεο μπροστά σε ένα green screen. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε το βίντεο που έχει κάνει ο 2J. Το τέλος του βίντεο. Γιατί νομίζω ότι τα έχει δώσει και σε link από το Mega Upload για να τα κατεβάσουμε. Οπότε εγώ θα κάνω τη διαδικασία να κατεβάσω τα βίντεο αυτά και να τα ανοίξω στο Premiere. Από εκεί και μετά, με μια απλή, πολύ απλή διαδικασία, θα σας δείξω το πώς μπορείτε να τρυπήσετε, γιατί να μιλήσουμε και με όρους επαγγελματικούς, να τρυπήσουμε το green screen και να μπορέσουμε να βάλουμε οποιοδήποτε βίντεο ή φωτογραφία πίσω από την φωτογραφία μας. Ας βάλω λίγο την αρχή να δούμε τι λέει. Γεια σου, Τζέι. Θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Θα κάνω κάποιες μπροστά από green screen και μετά εσείς θα με κάνετε edit, ό,τι θέλουν βέβαια, και μετά στο μέλλον θα μαζέψω τα πιο αστεία edits και θα τα δούμε μαζί σε άλλο βίντεο. Κάποιοι δεν έχουν ιδέα τι είπα μόλις τώρα. Do not worry, θα εξηγήσω τι εννοώ για να το κάνω. Καλά, εντάξει, δεν μπορώ να δω παραπάνω βίντεο, πραγματικά. Δεν έχει σημασία όμως. Λοιπόν, μετά το 4 περίπου, 4, εκεί 4 λεπτά και μετά, αρχίζουν και φαίνονται τα green screen. Λοιπόν, εδώ. Από εδώ και μετά ξεκινάνε τα green screen. Διαλέγετε όποιο σας αρέσει εσάς και μπορείτε να το φτιάξετε. Με οποιοδήποτε πρόγραμμα, όπως λέει και μέσα στο βίντεο ο 2J. Εάν κατεβείτε κάτω, έχει link στην περιγραφή. Μπορείτε να πατήσετε το link, θα σας ανοίξει το Mega Upload. Εγώ ήδη έχω αρχίσει να τα κατεβάζω. Είναι περίπου γύρω στα 1,2GB, 1,3GB. Από ό,τι λέμε στο βίντεο είναι 1080-60 frame per second. Είναι δηλαδή αρκετά καλή ποιότητα που τα έχει τραβήξει. Τώρα από εκεί και μετά, εάν δεν θέλετε να τα κατεβάσετε από εκεί, μπορείτε πολύ απλά να κάνετε copy-paste το link σε κάποιο free downloader και να τα κατεβάσετε, να κατεβάσετε το βίντεο και να κόψετε το τέλος του βίντεο που θέλετε. Εγώ προτιμώ να τα κατεβάσω το Mega Upload, είναι πιο εύκολο. Μου είναι πιο εύκολη διαδικασία να πατάς ένα link και ένα download και τα βίντεο κατεβαίνουν. Θέλω να σας πω ότι ο 2J δείχνει στο βίντεο του μέσα το πώς μπορείτε να το κάνετε μοντάζ και να βάλετε, να τρυπήσετε το green screen μέσω του Sony Vegas. Εγώ δουλεύω κατά βάση Premiere. Έχω και κάποιες γνώσεις του Sony Vegas, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχω κατεβάσει τα τελευταία χρόνια και δεν το χρησιμοποιώ κιόλας. Οπότε θα σας δείξω στο Premiere, γιατί οι περισσότεροι που ασχολείστε με το μοντάζ είτε δουλεύετε με φθηνά προγράμματα είτε με τα προγράμματα της Adobe. Αφού το έχετε κατεβάσει στον υπολογιστή σας, πατάτε New Project, προφανώς. Ονομάζετε εδώ πέρα το project όπως το θέλετε εσείς. Εγώ θα το ονομάσω 2J Green Screen. Και πατάμε OK. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Είναι ρυθμισμένα κανονικά από το πρόγραμμα. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια άλλη διαδικασία. Μας έχει ανοίξει το Premiere μας και μας φέρνει στο interface που μας δείχνει σαν πρώτη φάση. Πρώτα απ' όλα βάζουμε μέσα τα βίντεο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Εγώ έχω κατεβάσει το βίντεο του 2J και ένα βίντεο που θα βάλω από πίσω σε ένα από τα βίντεο που θα χρησιμοποιήσω. Θα σας δείξω τώρα έναν πολύ εύκολο τρόπο να μπορέσετε να δημιουργήσετε sequence.
Γιατί πολλοί με ρωτάτε ποιο sequence θα χρησιμοποιήσω, αν θα το κάνω AVI, αν θα το κάνω MB4, αν θα το κάνω ETA264. Είναι λίγο μπερδεμένη φάση, γιατί άμα τα ανοίξετε έχει πάρα πολλά sequence. Λοιπόν, τι κάνω εγώ πάρα πολύ απλά και είναι και πιο εύκολο και για εσάς και είναι και τρικάκι το οποίο θα σας βοηθήσει πολύ. Παίρνετε το πλάνο, τα περνάτε μέσα στο Premiere ή file import και βάζετε το πλάνο ή απλά τα κάνετε drag and drop μέσα στο project, εδώ πέρα δίπλα δηλαδή, εδώ ακριβώς. Και από εκεί και μετά έχετε δύο πλάνα. Εγώ έχω βάλει ένα βιντεάκι από τους βροντόφωνους της σημεία που παρουσιάζονται και έχει πολύ πλάκα, γιατί δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Και θα χρησιμοποιήσω ένα κομμάτι του 2J που λέει δεν καταλαβαίνω τι λέει. Λοιπόν, οπότε παίρνουμε το πλάνο του 2J, γιατί αυτό είναι το μεγάλο μας, το μεγάλο μας πλάνο, δηλαδή αυτό που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σαν βάση, και το κάνουμε drag and drop μέσα στο timeline. Και δημιουργείται το sequence. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε νέο sequence και να πατάτε και να ταλαιπωρήστε. Αυτό το τρικάκι είναι πολύ εύκολο. Οπότε αν τραβήξετε ένα βίντεο 4K, αν τραβήξετε ένα βίντεο 1080, αν τραβήξετε ένα βίντεο 720, απλά το κάνετε drag and drop και το μεταφέρετε στο timeline. Τώρα, ψάχνουμε να βρούμε ποιο κομμάτι θέλουμε να κρατήσουμε. Δείτε τώρα τι κάνουμε. Κατεβάζουμε τον ήχο κάτω και ανεβάζουμε το βίντεο επάνω. Γιατί θέλουμε ο 2J να υπάρχει μπροστά από το βίντεό μας. Οπότε ό,τι είναι, θέλουμε να είναι μπροστά, πάντα θα είναι το πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Και μεταφέρουμε το βίντεό μας. Το ανοίγουμε βασικά πρώτα να δούμε ποιο σημείο θέλουμε. Από εδώ ξεκινάει. Πατάμε το Mark In. Δεν βγάζει και πολύ νόημα. Εντάξει, αυτό έβγαλε νόημα. Φωνάζουν σαν να μην υπάρχει αύριο, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Εντάξει, λοιπόν, τελειώνει εδώ το βίντεο. Μεταφέρουμε τώρα το βίντεο αυτό ανάμεσα στο βίντεο που έχει κάνει ο 2J. Θα το φέρω περίπου στη μέση για να το βλέπετε, να μην είναι στην άκρη. Και πατάμε το βίντεο να ξεκινήσει και δείτε τώρα τι έχουμε κάνει. Φαίνεται όμως, φαίνεται το πράσινο. Εμείς δεν θέλουμε να φαίνεται το πράσινο. Έφτισα που λέει και το J. Λοιπόν, πηγαίνουμε στα effect, εδώ ακριβώς και πατάμε ultra key. Υπάρχει και το luma και το color key. Εμείς θέλουμε όμως το ultra key. Πάμε. Πατάμε ultra και το έχει βγάλει. Είναι αυτό εδώ ακριβώς. Το κάνουμε drag and drop επάνω στο πλάνο που είναι ο 2J. Είναι επιλεγμένα και τα δύο τώρα, εγώ θέλω μόνο αυτό. Οπότε το κάνουμε drag and drop εδώ. Μόλις το κάνετε εδώ θα σας ανοίξει πάνω αριστερά τα effect control. Εδώ. Σε περίπτωση που δεν σας έχει ούτε τα effect, ούτε τα effect control ανοιχτά, πηγαίνουμε εδώ πέρα πάνω Windows και μαρκάρουμε. Από εδώ effect και effect control. Αφού εμείς τα έχουμε, πηγαίνουμε τώρα στο ultra key, στο effect control. Και πατάμε εδώ πέρα, ενώ το κρατάμε πατημένο, ερχόμαστε και πατάμε κλικ εδώ. Μπούμ! Αυτό ήταν. Είδατε ότι ο 2J φαίνεται στο βίντεο. Προσέξτε όμως, βλέπετε ότι το βίντεο γύρω γύρω έχει μαύρο περίγραμμα. Γιατί? Γιατί το βίντεο που έχει ο 2J είναι 1080 και το βίντεο που κατέβασα από το ίντερνετ είναι 720. Μου ήρθε μήνυμα. 720. Τι θα κάνουμε για να το φέρουμε στην ίδια μορφή? Θα έρθουμε στο βίντεο εδώ πέρα, στο μεσαίο δηλαδή βίντεο, το από πίσω βίντεο, και θα κάνουμε δεξί κλικ και θα πατήσουμε scale to frame size και άλλο μήνυμα. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω και πατάμε scale to frame size. Αυτό τι κάνει? Το scale to frame size κάνει scale το βίντεο το μικρό, θα το κάνει scale to frame size, δηλαδή στο size που είναι το frame, το sequence δηλαδή. Οπότε αν το πατήσουμε, δείτε ότι το βίντεο έρχεται παπ πιο μπροστά. Πάμε να δούμε τώρα το βίντεο από την αρχή. Δεν καταλαβαίνω.
καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω λέξη. Του Τζέι, εδώ πέρα πρέπει να φύγεις λίγο πιο διακριτικά από το πλάνο, γιατί φαίνεσαι και πολύ απότομα. Φεύγεις και δεν θα είναι τόσο ωραίο το βίντεο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας βοήθησα. Ελπίζω το τρικάκι και τα τρικάκια μάλλον να ήταν αρκετά εύκολα για να τα κάνετε κι εσείς. Οπότε πηγαίνετε. Θα έχω link κάτω στην περιγραφή του βίντεο του Τζέι. Κατεβάστε το link. Διαμορφώστε το βίντεο και στείλτε τα τούτα. Στείλτε τα τούτα. Στείλτε τα στον του Τζέι, τέλος πάντων. Γιατί όπως λέει και στο τέλος του βίντεο, θέλει να τα στείλετε σε ένα email για να φτιάξει ένα δικό του βίντεο με όλα τα βιντεάκια που θα φτιάξουμε όλοι εμείς. Μπορεί να το στείλω κι εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα δυνατό like, να αφήσεις το σχόλιο σου από κάτω και να κάνεις ένα subscribe. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.